και σκέφτεται λοιπόν πώς θα δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος που χρειάζεται έστω και με κοινωνική κατανομή, προοδευτική, ποτέ κυβέρνηση με ταξικό πρόσωπο ακόμα και να θέλει να το δώσεις, δεν μπορείς, γιατί αυτές οι περικοπές τότε που έγιναν προκάλεσαν την καταστροφή του σήμερα. Ναι. Έπρεπε η δικαιοσύνη να είναι λίγο πιο γρήγορη, δυστυχώς. Κύριε Πιτικάρη, τώρα που σας βρήκαμε, μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα? Έλαβα το μήνυμά σας καταρχήν εδώ που μου στείλατε την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών. Σοκαριστικό. Ναι, το έχω μπροστά μου. Αν θέλετε, μπορείτε να το αναφέρετε εσείς. Είναι κάτι που συμβαίνει στις χώρες που θέλουμε να μοιάσουμε, πρότυπο της Ελλάδος, οι ανατολικές χώρες. Και σε αυτές που κατευθύνονται χιλιάδες επιχειρήσεις και Έλληνες για δουλειές. Ακριβώς, αυτό που λέτε, αυτό που λέτε. Η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Εστονία σε κάποιο βαθμό και το Ηνωμένο Βασίλειο για τους Ανατολικοευρωπαίους, πριν κάποιος πάει να πιάσει δουλειά, υποχρεούται να υπογράψει και να παραδώσει στον εργοδότη του μια λευκή επιταγή. Υποσχετική, όπως τη λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λευκή κόλλα δηλαδή. Λευκή κόλλα. Με την υπογραφή του. Με την υπογραφή του και το έντυπο κάποιας. Το έντυπο που έχουν και την υποσχετική. Την υποσχετική είναι η οποία θα λέει. Η οποία δεν λέει τίποτα. Όταν γραφτεί, λέω. Θα λέει το ποσό που κρίνει ο εργοδότης ότι τον ζημίωσε ο εργαζόμενος από πράξεις ή παραλήψεις του. Πάντα κατά την κρίση του εργοδότη. Αυτά είναι απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή πάει κάποιος να πιάσει δουλειά. Του λέει θα υπογράψεις εδώ και στον δρόμο επειδή δεν τα βρίσκουν σε κάποια δουλειά ή επειδή... Ή αν εξαιτίας σου υποστώ κάποια βλάβη. Ναι, ή αν θεωρείς ότι... Μάλλον λέει ότι αν θεωρείς ότι υποστώ κάποια βλάβη για την ακρίβεια. Αυτό όμως είναι φοβερό, δηλαδή... Δηλαδή ό,τι σου έχω δώσει με απλά ελληνικά, που δεν είμαστε οικονομολόγοι, κύριε Πιτικάρη, ότι σου έχω δώσει φέρτα πίσω. Και μην χρειαστεί να φέρει και κάτι παραπάνω. Και όπως λέτε, το παιδί που προσφέρει είναι ένα παιδί, δηλαδή δεν είναι 25 χρονών το παιδί του παλικάρι που κάνει την προσφυγή και γίνεται η αιτία για να γίνει αυτή η έρευνα του πόσο πίσω, πόσο μεσαιωνικό είναι το σύστημα στην κεντρική Ευρώπη. Επειδή εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη μάλλον. Ένα λεπτό όμως, κύριε Πιτικάρη, γιατί βλέπω παρακάτω εδώ που λέει στο αρθράκι αυτό που μου στείλατε, στην ανακοίνωση που μου στείλατε, ότι η πρακτική αυτή έχει μερική εφαρμογή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα βλέπω ότι δεν είναι υπόθεση μόνο Βουλγαρίας, Λετωνίας, Λιθουανίας. Πραγματικά εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο και εφαρμόζεται βεβαίως θεωρητικά σε όλους. Αλλά κυρίως αφορά τους ανθρώπους που έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη για να δουλέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή τους Ευρωπαίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δουλέψουν, τους βάζουν με αυτή την προϋπόθεση της υποσχετικής. Της υποσχετικής, της λευκής επιταγής που υπογράφει ο εργαζόμενος στον εργοδότη. Δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές κατά την άποψή σας, κύριε Πιτικάρη, από το Μεσαίωνα? Από το Μεσαίωνα, κύριε, μέχρι το 1800, ξέρω, στη Βρετανία μπορούσε κάποιος να δώσει το πτυχίο του για ενέχειρο για να μπορεί να πιάσει δουλειά ή να πάρει ένα δάνειο. Ναι. Σήμερα δεν χρειάζεται να δώσει μόνο αυτό, πρέπει να δώσει και την υποχρέωσή του να πληρώσει όποιο ποσό κλείνει ο εργοδότης του στο ολόκληρο. Όχι να πληρώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο και αν συμβεί κάτι, μα εντάξει, να τα βρούνε στη ζημιά, τέλος πάντων έχει ευθύνη και ο εργαζόμενος. Άρα εκ των προτέρων να έχει μια λευκή επιταγή, η οποία επιταγή όπως και εδώ στην Ελλάδα το κάνουν, μπορεί να πληρωθεί, μπορεί να πουληθεί, να πάει σε έναν άλλον, να την προσπάσει κάποιος άλλος και μετά το παιδί αυτό που μπαίνει για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, τι θα γίνει, το κάθε παιδί ο συγκεκριμένος μόνο. Είναι φοβερά πράγματα στα κύρια. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Φοβερότερα είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα, κύριε Πιτικάρη, και θα ήθελα να ρωτήσω και γι' αυτό. Και δεν ξέρω, δεν είμαστε οικονομολόγοι, με τα οικονομικά γενικότερα δεν τα πάμε καλά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω εσάς λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουν και να βάζουν φόρους, να κόβουν μισθούς, να κόβουν συντάξεις. Τώρα γίνεται μάχη
για περικοπές, για ασφαλιστικό, για φορολογικό κλπ. Και την ίδια στιγμή να ανακοινώνουν από την άλλη πλευρά ότι μειώνονται κατά κάποια δις τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου και αυτοί να συνεχίζουν. Δηλαδή, θα έλεγα ακόμα όχι πρωτοετής φοιτητές στο πανεπιστήμιο, ούτε μαθητές γυμνασίου δεν θα προχωρούσαν να κάνουν τέτοιου είδους. Από το θέμα το περισκήσω και αυτό το πρωτοετής φοιτητές, γιατί πράγματι έχει πει ο ΑΕΜ, ο μεγάλος δάσκαλος της οικονομικής εξωτερικότητας, ότι οι νέοι φόροι καταστρέφουν την αξία των συνολικών φόρων που εισπράττονται. Δηλαδή, τι γίνεται όταν βάζεις παραπάνω φόρους, αφενός μικραίνεις την οικονομία και από την άλλη, όταν όντως έχει να πληρώσει πολύ μεγάλους φόρους και δεν μπορεί να τους πληρώσει, δεν θα τους πληρώσει. Μήτε με τη μαύρη αγορά, που εμείς στην κοινωνία δεν την επικροτούμε, αλλά αν ο άλλος είναι να πεθάνει, ας πούμε το παιδί, να πληρώσει το αν δεν θα έχει να φάει, θα προτιμήσει να φάει αντί να πληρώσει φόρους. Αυτό ακριβώς. Οπότε καλό είναι, και ειδικά στο συντεξιδιωτικό, καλό είναι να ξέρουμε γιατί κάνουμε τις περικοπές, ειδικά μάλιστα όταν το ασφαλιστικό όπως είναι σήμερα λειτουργεί χωρίς κάποια άλλη περικοπή μέχρι το 2032. Δηλαδή, να το δούμε με πιο μακριά πνοή ίσως. Ναι. Γιατί δεν είναι επίγουση η ανάγκη. Δεν είναι ότι τελειώνει το ασφαλιστικό μας σε 5 χρόνια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Καλό είναι να το κάνουμε τώρα, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι το 2022 δεν υπάρχει πίεση. Από εκεί και πέρα ίσως να δημιουργηθεί η πίεση. Είναι λίγο μέσα αναλογικές μελέτες που φωνάζουν οι... Ότι δεν υπάρχουν. Ναι, ναι, ακριβώς. Ότι δεν υπάρχουν. Κύριε Πιτικάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφίγκα. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.